Την εγκατάσταση 80 επιπλέον μεγαβάτια τους του καλοκαιρινού μήνε έχει προτείνει ο ΔΔΕ έτσι ώστε να καλυφθεί ενεργειακά η Κρήτη. Αυτό έγινε γνωστό το πρωί από τον Διευθυντή του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού τη Ξυλοκαμάρα στα Χανιά, Γιάννη Κοκκινάκη, κατά τη διάρκεια συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σιμανδυράκη, ο οποίο επισκέφθηκε το εργοστάσιο. Παράλληλο, ο κ. Κοκκινάκη σημείωσε πω η ΡΑΕ έχει εγκρίνει ήδη τα επιπλέον ΜΒ, ενώ οι ηλεκτρογεννήτριε αναμένεται να τοποθετηθούν στον Αθερινόλακο. Το καλοκαίρι, υπό κανονικέ συνθήκε, θα είναι λίγο δύσκολο και γι' αυτό το λόγο η αρμόδια εταιρεία, ο ΔΔΕ, έχει προτείνει την εγκατάσταση 80 προ το ΜΒ. Τα έχει εγκρίνει η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. Είμαστε στη διαδικασία υλοποίηση αυτού του σχεδίου και πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα το καλοκαίρι. Ο χώρο απαιτούμενο σίγουρα για ήττα ζήτα ένα θερινό λάκκο. Γιατί κοιτάξτε, τα ήττα κάνουν και λίγο θόρυβο, έχουν λίγο κασέριο. Αλλά σα λέω, είναι καθαρά αποτέλεσμα διαγωνισμού κατά πόσον και θα προτιμηθεί η πιο οικονομική λύση. Το φθινόπωρο θα έχει τελειώσει το μικρό καλώδιο όπως λέγεται και θα έχουμε ενέργεια από την Πελοπόννησο. Ο κ. Ζημαντηράκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους του εργοστασίου οι οποίοι μεταξύ άλλων τόνισαν πως ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Χανίων πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργεί σωστά. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν φύγει περίπου το 30-40% του 30, το προσωπικού. Ε, δεν έχει αντικατασταθεί και πάρα πολλέ δουλειέ τώρα γίνονται με συναδέλφου από την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή με τη διαδικασία του εκτό έδρα. Θα πρέπει και η ΔΕΗ ή αν θέλετε το Υπουργείο να δει τι επόμενε κινήσει πώ θα διατηρήσει το προσωπικό στο εργοστάσιο. Οι εργαζόμενοι, όπω ξέρετε και βλέπετε, είμαστε όλοι μια κάποια ηλικία. Ο σταθμό θα λειτουργεί μέχρι το μεγάλο καλώδιο το 23-24, αλλά και αρκετά χρόνια θα είναι εφεδρεία. Και έτσι θα υπάρχει πάντα προσωπικό. Και να σα πω ότι δεν φτάνουμε βέβαια και μέχρι τότε πρέπει να ενισχυθεί ο ΑΕΣ Χανίων. Στι δηλώσει του, ο Δήμαρχο Χανίων αναφέρθηκε στα έργα τόσο του μικρού όσο και του μεγάλου καλωδίου. Που όπω είπε, το τελευταίο θα αλλάξει τα ενεργειακά δεδομένα στην Κρήτη και στα Χανιά. Είδαμε και την πορεία συνολικού σχεδιασμού που υπάρχει σε σχέση με την κατασκευή του μεγάλου καλωδίου. Που αλλάζει ουσιαστικά τα ενεργειακά δεδομένα τη Κρήτη και των χανίων, πώς σε αυτό τον μακροχρόνιο σχεδιασμό εξελίσσονται οι ανάγκες των, σε αριθμό των εργαζομένων που από ό,τι με ενημερωθήκαμε είναι πολύ μεγάλες και κυρίως να δούμε πώς κατά τη, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλες διασύνδεσης θα μπορέσει σε ψυχρή εφεδρεία λειτουργώντας να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ασφαλές δίκτυο κατανάλωσης. Ο Παναγιώτης Σιμαντηράκης συνοδευόταν από τους αντιδημάρχους Τάσο Αλόγλου και Στέλιο Μιχαηλάκη.